Λοιπόν, δεν είναι μόνο δυστυχώ η φρίκη στον Κολονό και στα Σεπόλια. Είναι η κακοποίηση δύο ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα από Έλληνα αυτή τη φορά, γιατί ο συνεργάτη σα, υποψήφιο του Κασιδιάρη, μα έβγαζε λόγου την προηγούμενη εβδομάδα για ένα μπαγκαλαντεσιανό. Είναι ο βιασμός μια κοπέλα στο αστυνομικό τμήμα τη Ομόνια με συγκάλυψη. Είναι πολλά. Σήμερα μιλάμε για, για, μια κακοποίηση κάθε μέρα. Και μιλάμε για πολλωστή φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας για κακοποιήσεις ανηλίκων στο Δήμο. Γι' αυτό από αυτό το βήμα εμείς δεν θα μιλήσουμε ούτε για τις απειλά του συστήματος που είναι δεδομένη, ούτε για τη γύμνια πρόνοιας, την απουσία δομών, την κρατική αδιαφορία διαδοχικών κυβερνήσεων θα μιλήσουμε για τις ευθύνε του Δήμου. Γιατί ξέρετε μπορείτε να ρίξετε τον μπαλάκι στην εξέδρα και να πείτε τι να κάνουμε. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στις 11 Απριλίου του 2022 με αφορμή άλλη κακοποίηση ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα και με αφορμή τη δολοφονία του 7χρονου στην Κυψέλη και το θάψιμό του στην πολυκατοικία μιλάγαμε για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Και σας λέγαμε ότι έχετε στο τμήμα προστασία ανηλίκων, δύο μόνιμου υπαλλήλου και 7 εργαζόμενου συμβασιούχου. Σύνολο 9. Ένα χρόνο μετά, ξανασυζητάμε, δύο μόνιμοι υπάλληλοι και έξι συμβασιούχοι. Σύνολο 8. Και είναι τέτοια η γύμνια τη στελέχωση των δομών του Δήμου που το επιχείρημα δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις. Πού το απευθύνεται πριν από 15 μέρες αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μίλησε, ενέκρινε 135 προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών. Πόσες προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων εγκρίνατε. Μάλιστα είναι τέτοια η ευθύνη σας, τέτοια η γύμνια κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο της Αθήνας που ακόμα και η φιλικότητα της εσάς καθημερινή σας καρφώνει σα βγάζει στα μανταλάκια, σα λέει σε Δήμο διπλανό στην Αθήνα, με το ένα έκτο του πληθυσμού, υπάρχουν 90, 90 εργαζόμενοι στην κοινωνική του υπηρεσία. Και εδώ 27. Αυτέ είναι οι ευθύνε. Αυτέ είναι οι ευθύνε. Δεν είναι οι φωτογραφίε, οι κοινέ κάποιον Ούτε αν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να ήταν οπουδήποτε. Οι ευθύνε είναι η απουσία ιεράρχηση προτεραιότητα, ώστε σε αυτέ τι συνθήκε και με δεδομένη τη γύμνια σε μια πόλη που η φτώχεια κυριολεκτικά τσακίζει, που η ευαλωτότητα πιάνει τη μία στι τρει οικογένειε, σε αυτή την πόλη υπάρχει πλήρη απουσία κοινωνική πολιτική. Φτάνοντα στο σημείο η αρμόδια του Δήμαρχο να λέει τι να κάνουμε. Μοιράζουμε επιδόματα. Και ούτε αυτοί οι εργαζόμενοι φτάνουν για τα επιδόματα, γιατί έχουμε και καταγγελίε ότι δεν προλαβαίνουν. Δεύτερο θέμα. Και φυσικά συμφωνούμε ότι σήμερα θα έπρεπε να έχει έρθει θέμα αποπομπής από το δουσού του Ευρωφοκομείου της κυρίας Λέκα. Γιατί μπορεί να ήξερε και να μην ήξερε, όχι γιατί υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά γιατί υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά που συζητούνται. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν μπορείτε να την αποπέμψετε, έχει εκλεγεί και είναι διαμερισματικό σύμβουλο. Είτε είναι στην παράταξή σα, είτε είναι ανεξάρτητη. Θα σταθούν σε ζητήματα άλλα οι συνάδελφοι οι σύντροφοι για του παιδικού σταθμού και τους λόγου γονέων. Να τονίσουμε ότι όταν βάζουμε ζητήματα για τους παιδικού σταθμού, δεν αναφερόμαστε στι ευθύνε των εργαζομένων. Γιατί οι τηλεφωνήματα που έγιναν έλεγαν ότι η λαϊκή συσπήρωση σα θεωρεί υπεύθυνε γιατί δεν υπάρχουν στρώματα. Αναφερόμαστε σε ευθύνε τη διοίκηση. Επιγραμματικά θα αναδείξω και εγώ το θέμα τη απάντηση στο γυροκομείο. Θα αναδείξω το αίτημα που έχουμε υποβάλει και εμεί και ο Απόλλων Σμύρνη για την ανάγκη ένα χρόνο μετά ένα μικρό τμήμα πεζοδρομίου στην οδό Άνθεων που είναι χωμάτινο ανάχωμα επιτέλους να φτιαχτεί γιατί η υπηρεσία ρωτάει μετά από ένα χρόνο αν έχει ρημοτομηθεί και θα ζητήσω επίσης από την υπηρεσία Πρασίνου να φροντίσει την εγκατάλειψη που υπάρχει στο παρκάκι στον Άγιο Νικόλαο Νεάπολης Εξαρχείων μαζί με το πάρκινγκ που μάλλον κάποιοι αυθαίρετα έχουν δημιουργήσει στο προάβλιο αυτής της περιοχής. Και θα κλείσω με το επίμαχο θέμα, για μας είναι επίμαχο, για τους ρουσφετολογικούς διορισμούς στο Δήμο της Αθήνας. Θα θυμίσω επίσης το συνήγορό σας, τον κύριο Καπερνάρο, ότι δεν αναφερόμαστε σε αποφάσεις του κεντρικού κράτους της Βουλής των Ελλήνων και των Βουλευτών της ΑΛΦΑ, αλλά σε αποφάσεις που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με την ψήφο και τη δική του, άσχετα αν ήξερε ή δεν διάβαζε τι ψηφίζει. Στις 13 λοιπόν, 12 του 2021, αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και εγκρίναμε Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος στην ίδια συνεδρία στο 16 θέμα αποφασίσαμε Επιτροπή Αξιολόγησης για τις προσλήψεις σε αυτό το πρόγραμμα. Και τον Νοέμβρη του 2021 ο Δήμαρχος της Αθήνας με εγκύκλειό του, την οποία προφανώς δεν την έφτιαξε αυτός, αλλά η αρμόδη, ανέφερε αναλυτικά πώς θα γίνει η βαθμολόγηση. Και στο τέλος ανέφερε ότι οι ενστάσεις θα κατατίθονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Φτιάξατε λοιπόν μια επιτροπή η οποία είναι ίδια τα ίδια πρόσωπα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στην Επιτροπή Αξιολόγησης, στην Επιτροπή Ενστάσεων. Φέραμε καταγγελία λοιπόν μια υποψήφια για τις θέσεις 102 και 107. Τις απορρίψατε παρά το βαρύ βιογραφικό της και με δίλεπτη συνέντευξη. Ποιον προσλάβατε στη θέση 102? Τον κύριο Ιωάννη Φιτόπουλο, ο οποίος κύριο Φιτόπουλο είχε και μια εμπειρία σαν βοηθό λογιστή. Όμω όταν τον προσλάβατε, ο κύριο Φιτόπουλο ήταν επιστημονικό συνεργάτη του Υπουργού Εξωτερικών. Και τον προσλάβατε επίση σαν οικονομικό υπεύθυνο στο Δήμο Αθηναίων με το υποέργο δράση καινοτόμων υπηρεσιών. Δύο δουλειέ ο κύριο Φιτόπουλο. Ποια είναι η πολιτική του ιδιότητα, αντιπρόεδρο τη ΟΝΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔΕΔ τα γαλάζια golden boys, τα οποία δεν μπορούν να ζήσουν με ένα μισθό, θέλουν δύο μισθούς. Και αυτό το κάνατε με αποφάσεις Δημοτικού Συμβούλιου Αθήνας. Και αυτό το κάνατε δίνοντας δουλειά διπλή, ενώ πιθανόν η Επιτροπή το ήξερε, μπορεί και να μην το ήξερε, κακός όμως, γιατί αυτά είναι δημόσια αναρτισμένα. Και φυσικά μαθαίνουμε ότι ο κύριος Φιτόπουλος ήταν και συνεργάτης του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μαρινάκη. Αυτούς βολεύετε. Τα δικά σας παιδιά, τα Golden Boys της ΟΝΕΔ, τα οποία για να ζήσουν θέλουν δυο μισθού. θέλουν τέσσερα και πέντε χιλιάρικα ευρώ. Και πετάτε στον δρόμο παιδιά με βαριά βιογραφικά, τα οποία δεν είναι δικά σας παιδιά. Θέλουμε απαντήσεις. Θέλουμε για την κατηγορία 107 να μας καταθέσετε τα πιστοποιητικά, δηλαδή το τι προσόντα είχαν αυτοί που επιλέξατε, γιατί θα επανέλθουμε στην επόμενη συνεδρίαση, γιατί στη συγκεκριμένη κατηγορία φαίνεται στη μοριοδότηση των 30 μορίων μοριοδοτείται τη συγγένεια εξαίματος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της ΔΑΚΕ. Θα επανέλθουμε ξανά αν δεν έχουμε απαντήσεις.